Λοιπόν, όταν είδα το πρόγραμμα του TEDx Academy για αυτό το χρόνο, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η ομιλία που θα δείτε από τον Simon Arnold σε λίγο για το Good Country Index. Ή αλλιώς, πώς μπορεί μια χώρα να κάνει καλό στον κόσμο ή στην τελική να βελτιώσει το επίπεδο της ζωής των ανθρώπων της. Εγώ, με τη σειρά μου, αυτό που θα κάνω θα είναι να προτείνω μια λύση μέσα από τη βασική έρευνα. Και φυσικά, το πρώτο πράγμα που θα μου πείτε, τι δουλειά έχουν όλα αυτά τα τρελά πράγματα που εσύ και τα φιλαράκια σου ψάχνετε στα υπόγεια του CERN με τη ζωή μου ή με το πόσο καλό μπορεί να κάνει η χώρα μου στον κόσμο. Πριν όμως προσπαθήσω να σας πείσω γι' αυτό, θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου με αυτούς τους πέντε πίνακες, οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο από συγκρούσεις οι οποίες έχουν δώσει το σωματίδιο Higgs μέσα στα πειράματά μας, τρισδιάστατες απεικονίσεις συγκρούσεων, οι οποίες έχουν επεξεργαστεί από μια καλλιτεχνική ομάδα που έχουμε στο CERN. Οπότε τουλάχιστον σίγουρα θα σας έχω πείσει ότι το Higgs είναι στη ζωή μας μέσα από την τέχνη. Λοιπόν, σίγουρα μπορείτε να πείσετε τον εαυτό σας ότι όταν ο Γαλιλαίος, ο Κέπλερ και ο Νιούτον μελετούσαν τις δυνάμεις της βαρύτητας και τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων, σίγουρα δεν δούλευαν για την NASA ώστε να κατασκευάζουν δορυφόρους ή διαστημικούς σταθμούς. Όπως πιστεύω, μπορείτε να με πιστέψετε ότι όταν ο Αϊνστάιν ανακάλυψε τη θεωρία της σχετικότητας, δεν σκεφτόταν τις τεχνολογικές εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή, όπως για παράδειγμα το GPS που έχετε όλοι στο smartphone σας, το οποίο χωρίς τις διορθώσεις της σχετικότητας που έχει κάνει ο Αϊνστάιν θα είχε 10 χιλιόμετρα σφάλμα όταν προσπαθεί να βρει την ακριβή θέση σας. Επομένως, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα πάθος να μάθουν πώς λειτουργεί ο κόσμος. Πείτε το ένα ψώνιο. Είχαν ένα ψώνιο να δούνε πώς δουλεύει η φύση. Οπότε η ιδέα από τη δική μας την πλευρά ποια είναι? Παίρνουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αφήνουμε να κάνουν το ψώνιο τους ουσιαστικά και χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της έρευνάς τους για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Και η βασική πρώτη ερώτηση που θα μου κάνετε είναι, δεν είναι μακρινή επένδυση? Περάσαν 300 χρόνια από τον Νεύτωνα μέχρι να φτιάξουμε διαστημικό σταθμό, για παράδειγμα. Η αλήθεια είναι ότι οι άμεσες συνέπειες αυτών των ανακαλύψεων έρχονται πολύ αργότερα ή μπορεί να μην έρθουν ποτέ. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε έμεσες συνέπειες, οι οποίες έρχονται από τις πειραματικές καινοτομίες ώστε να γίνει μια ανακάλυψη, οι οποίες κατευθείαν εφαρμόζονται στη ζωή μας. Και ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι το web, το οποίο το χρησιμοποιείτε όλοι σας για να μπαίνετε στο Facebook, που λέγαμε πριν, ξεκίνησε ως ένα εργαλείο ώστε οι επιστήμονες του CERN να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Και παρόλα αυτά έγινε καθημερινό κομμάτι της ζωής μας. Λοιπόν, όλο αυτό η Αμερική το ανακάλυψε πάρα πολύ νωρίς. Οπότε, όταν τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι φυσικοί φύγαν από το Manhattan Project, όπου δούλευαν στην ατομική βόμβα, και πήγαν πίσω στα πανεπιστήμια τους. Όμως, αυτό που θέλανε είναι ένα παιχνίδι να παίζουν σπίτι τους, να συνεχίζουν να κάνουν φυσική. Οπότε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολύ μεγάλα εργαστήρια σε πολλά πανεπιστήμια, αλλά και μεγάλα εθνικά ερευνητικά κέντρα, όπως αυτά που βλέπετε εδώ. Επομένως, όλη αυτή η έρευνα, η οποία ξεκίνησε μετά τον πόλεμο, έδωσε πάρα πολλές μεγάλες ανακαλύψεις. Βγήκαν μεγάλοι επιστήμονες, οι οποίοι εκπαίδευσαν άλλους επιστήμονες, οι οποίοι εκπαίδευσαν εργαζόμενους, και έτσι αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο τεχνολογικό θαύμα της Αμερικής στις επόμενες δεκαετίες. Η Ευρώπη έκανε το ίδιο με το CERN, το οποίο ιδρύθηκε το 1954 και μάλιστα τη Δευτέρα το CERN έχει τα 60 του γενέθλια. Η Ελλάδα ήταν ιδρυτικό μέλος. Το CERN μπήκε κατευθείαν στο επίκεντρο της ερευνητικής σκηνής και φυσικά τώρα θεωρείται το κέντρο της φυσικής στον κόσμο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, ας πούμε, και έχουμε τον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων, που είναι το μεγαλύτερο project που υπάρχει αυτή τη στιγμή και λειτουργεί επιτυχώς τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αλλά πάμε στο Higgs. Για το Higgs σίγουρα έχετε ακούσει διάφορα τρελά, όπως είναι το σωματίδιο του Θεού, δημιουργήσε το σύμπαν, δίνει μάζα στα πάντα, θα μας καταστρέψει, αυτοί οι φυσικοί που τρέχουν αυτό το πείραμα θα καταστρέψουν τον κόσμο, θα δημιουργήσουν μαύρη τρύπα και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, στην πράξη δεν είναι έτσι. Αυτοί οι τρεις κύριοι, ο Μπράουτ, ο Englert και ο Higgs, προσπάθησαν να εξηγήσουν τη μάζα η οποία υπάρχει. Το ξέρουμε, όλοι έχουμε μάζα. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Λοιπόν, η μάζα υπάρχει επομένως στο σύμπαν. Οπότε τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Προσπάθησαν να γράψουν κάποιους πράξεις, έκαναν κάποιους μαθηματικούς υπολογισμούς, ώστε να μπορούν να εξηγήσουν πώς τα σωματίδια παίρνουν μάζα, και συγκεκριμένα όχι όλα, αλλά δύο σωματίδια, το W και το Z,
τα οποία ενώ είναι στοιχειώδη σωματίδια είναι 100 φορές πιο βαριά από το πρωτόνιο από το οποίο αποτελούμαστε όλοι. Επομένως, όταν έκαναν αυτές τις πράξεις, για να τους βγουν οι πράξεις και να δουλέψει η θεωρία, αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν να υπάρχει άλλο ένα σωματίδιο, το οποίο είχε συγκεκριμένες ιδιότητες και ονομάστηκε το σωματίδιο Higgs. Οπότε πίστευαν ότι αν ανακαλυφθεί το Higgs, τότε για πρώτη φορά έχουν μια ολοκληρωμένη θεωρία η οποία περιγράφει τον υποατομικό κόσμο. Τώρα, πώς πήρε το όνομά του το σωματίδιο του Θεού, εικάζεται ότι ο μεγάλος πειραματικός φυσικός και νομπελίστας Λέον Λέντερμαν, ο οποίος είναι πασίγνωστος για το χιούμορ του, έγραψε ένα βιβλίο, το οποίο βιβλίο λέγεται «The God Particle». Αλλά ο Λέντερμαν αποτελούσε το Higgs «The God Damned Particle», γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το ανακαλύψεις, το αναθεματισμένο σωματίδιο. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι ο εκδότης του βιβλίου προτίμησε να κάνει τον τίτλο λίγο πιο mainstream και να το ονομάσει το σωματίδιο του Θεού. Αυτή είναι η μόνη σχέση για την οποία έχει το σωματίδιο, ας πούμε, με το Θεό κτλ. Λοιπόν, πώς το ψάχνουμε? Το ψάχνουμε με δύο γιγάντιες φωτογραφικές κάμερες, οι οποίες μπορούν να πάρουν πάνω από 16 εκατομμύρια στις διάστατες διασπάσεις σωματιδίων το δευτερόλεπτο. Και επειδή δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε 16 εκατομμύρια από αυτές τις τρισδιάστατες φωτογραφίες που βλέπετε, αυτό που κάνουμε είναι έχουμε ένα σύστημα που σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικά υπερυψηλής ταχύτητας αποφασίζει αν οι συγκρούσεις είναι ενδιαφέρουσες. Αυτά τα ηλεκτρονικά είναι είτε FPGAs, τα οποία έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ή φτιαγμένα στο εργαστήριο, custom. Επειδή πάλι δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις 100.000 συγκρούσεις που βγαίνουν από αυτά τα ηλεκτρονικά, έχουμε ένα σύστημα με υπολογιστές όπως αυτούς που έχετε σπίτι σας, που και αυτοί 10.000 υπολογιστές σε πραγματικό χρόνο αποφασίζουν ότι 400 φωτογραφίες είναι ενδιαφέρουσες για περαιτέρω ανάλυση. 400 φωτογραφίες με τα πειράματα που έχουμε είναι περίπου ένα CD δεδομένων κάθε δευτερόλεπτο. Επομένως, αυτή τη στιγμή ένα CD δεδομένων αποθηκεύεται κάθε δευτερόλεπτο, φεύγει στο κέντρο του CERN και μετά πηγαίνει παντού στον κόσμο ώστε να αναλυθούν τα δεδομένα. Τώρα, όσοι έχετε εμπειρία με engineering, θα ξέρετε ότι άλλο να σχεδιάσω ένα σύστημα και άλλο να το βάλω να δουλέψει, έτσι. Οπότε αυτά τα συστήματα λειτουργούν πάνω από 93, με απόδοση πάνω από 93%. Και για να γίνει αυτό, φανταστείτε τι εμπειρία θέλει στο engineering και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εκεί και μετά φεύγουν για να πάνε, ας πούμε, στη βιομηχανία ή οπουδήποτε αλλού, έχουν αποκτήσει μια τεράστια εμπειρία, η οποία τελικά φαίνεται στην καθημερινή ζωή μέσω της ανάπτυξης. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, ας πούμε, οι οποίοι το έχουν κάνει αυτό. Και φυσικά μπορεί να πληρώνονται πολύ περισσότερο από ό,τι οι ερευνητές τώρα, αλλά μας παίρνουν κάθε εβδομάδα τηλέφωνο να δουν αν βρήκαμε κάτι καινούριο. Βρήκατε υπερσυμμετρία, βρήκατε μαύρες τρύπες, βρήκατε κάτι. Το πάθος μένει. Λοιπόν, και τώρα θα αναλύσουμε τα πειραματικά δεδομένα. Μην φοβάστε, δεν είναι πολύπλοκο. Λοιπόν, αυτή η γραφική παράσταση είναι μια γραφική παράσταση που δείχνει σήμα για το σωματίδιο Higgs. Και τι είναι? Είναι η κατανομή της μάζας 4 σωματιδίων στα οποία ξέρουμε ότι το Higgs μπορεί να διασπαστεί. Τι βλέπουμε λοιπόν? Οι μονάδες μέτρησης είναι γίγκα ηλεκτρονιοβόλτ, που σημαίνει 1 γίγκα ηλεκτρονιοβόλτ είναι 10 εις την 27 κιλά ουσιαστικά. Λοιπόν, τι βλέπουμε? Το μπλε και το πράσινο είναι διαδικασίες οι οποίες μοιάζουν με το Higgs, αλλά δεν είναι το Higgs, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν. Μάλιστα, αυτή η κορφή στα 90 είναι το σωματίδιο Z, το οποίο ανακαλύφθηκε στο CERN το 1983 και δόθηκε Νόμπελ το 1984 ή το 1983 για αυτό το σωματίδιο. Το κόκκινο είναι φανταστικό. Το κόκκινο σημαίνει, εάν το Higgs υπάρχει, με βάση τους υπολογισμούς που έχουν κάνει αυτοί οι κύριοι το 1960, οι οποίοι εντάξει έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 40 χρόνια, και με βάση το πόσο καλά γνωρίζουμε πώς δουλεύει αυτό το πείραμα, πώς θα εμφανιστεί μέσα στον ανιχνευτή μας. Και το μαύρο, τα μαύρα σημαδάκια, είναι τα πραγματικά δεδομένα τα οποία έχουμε πάρει τα 2 χρόνια που τρέξαμε το πείραμα με υψηλή ενέργεια. Επομένως, αυτό που βλέπετε τώρα είναι ότι αν δεν υπήρχε το Higgs, τα δεδομένα θα ακολουθούσαν το μπλε. Αλλά στην πράξη τι γίνεται? Έχουμε μια καινούρια κορφή στα 125 και όχι μόνο αυτό, έχουμε μια καινούρια κορφή, δηλαδή που ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο,
Αλλά αυτή η κορυφή ταιριάζει ακριβώς με το πώς περιμένουμε το σωματίδιο Higgs, το οποίο προβλέφτηκε 60 χρόνια πιο πριν, να εμφανιστεί μέσα στον ανιχνευτή μας. Φανταστείτε τώρα το παραλήρημα που ένιωσαν οι επιστήμονες όταν πρώτο είδαν αυτή τη γραφική παράσταση. Αυτό που θα σας πω είναι ότι τη μέρα που την είδαμε αυτή τη γραφική παράσταση, περίμενα ένα φίλο μου να έρθει να με επισκεφτεί στη Γενέβη. Θα πήγαινε στο Μιλάνο και θα πήγαινε από τη Γενέβη στο Μιλάνο να τον πάρω. Φυσικά και τον ξέχασα. Ξεχάσει τελείως ότι ερχότανε. Οπότε με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Πού είσαι? Μίτσο, του λέω: Πάρε τρένο και έλα. Δεν μπορώ να έρθω. Μου λέει: Γιατί βρήκαμε το Higgs, του λέω. Μα καλά, μου λέει: Με δουλεύει. Τι είναι αυτά, ας πούμε. Λοιπόν, τελικά το πίστεψε. Οπότε είμαστε ακόμα φίλοι. Οπότε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, μία θεωρία 60 ετών επαληθεύεται μέσα σε ένα τεχνολογικό θαύμα, έτσι. Οπότε αυτό είναι λόγος για ένα βραβείο Νόμπελ. Οπότε ο Englert και ο Higgs, ο Μπράουτ απεβίωσε το 2011, πήραν βραβείο Νόμπελ. Και το πιο θαυμαστό ίσως είναι όχι μόνο το βραβείο Νόμπελ που πήραν οι θεωρητικοί, αλλά το γεγονός ότι 3.000 άτομα από κάθε πείραμα μπορέσαν να δουλέψουν μαζί για να πετύχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι trivial στις μέρες μας, πιστεύω, να μπορούν κάποια άτομα να δουλέψουν μαζί και να πετύχουν κάτι. Λοιπόν, οπότε η βασική έρευνα είναι σημαντική. Πώς την προωθούμε τη βασική έρευνα? Ο μόνος τρόπος να προωθήσουμε τη βασική έρευνα είναι αποκλειστικά και μόνο μέσα από το πανεπιστήμιο. Πρέπει να στηρίξουμε τους πανεπιστημιακούς θεσμούς, να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα, ώστε να μπορεί η Ελλάδα να προσελκύσει νέους επιστήμονες, οι οποίοι θα δώσουν μεγάλη ποιότητα εκπαίδευσης και στις επόμενες γενιές και στους εργαζόμενους και στους ανθρώπους που θα κάνουν εφαρμοσμένη έρευνα στη βιομηχανία και όλα αυτά. Λοιπόν, την κατάσταση τώρα με το πανεπιστήμιο πάλι θα την περιγράψω μέσω προσωπικής εμπειρίας. Είχα την τύχη να πάω σε δύο μεγάλα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία και τα δύο ήταν καταπληκτικά, πέρασα πολύ ωραία και στα δύο. Το ένα είναι το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, όπου έκανα το προπτυχιακό μου και το μάστερ μου, και το άλλο είναι το Πανεπιστήμιο του Wisconsin. Και μάλιστα ιδρύθηκαν την ίδια περίοδο, το Πολυτεχνείο είναι 11 χρόνια παλιότερο. Λοιπόν, αν τώρα σας λέγανε σε ποιο από τα δύο θα θέλατε να πάτε να δουλέψετε, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόσασταν είναι πού είναι αυτά τα δύο μέρη. Λοιπόν, το Πολυτεχνείο είναι στην Αθήνα. Το Πανεπιστήμιο του Wisconsin είναι ένα μέρος που λέγεται Madison, Wisconsin, το οποίο το καλοκαίρι είναι σαν ελληνικό νησί. Αλλά τον Οκτώβριο είναι έτσι. Και αυτό που βλέπετε είναι παγωμένη λίμνη. Βλέπετε οι άνθρωποι περπατάνε πάνω σε μια παγωμένη λίμνη. Οπότε λες, πού θέλω να πάω να δουλέψω από αυτά τα δύο μέρη, ας πούμε. Μετά μπορείς να δεις τι γίνεται σήμερα μέσα σε αυτά τα πανεπιστήμια. Αριστερά είναι ό,τι κοντινότερο μπόρεσα να βρω σε μολότοφ από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin. Το οποίο ουσιαστικά είναι μια επίδειξη φυσική σε οικογένειες που γίνεται μια φορά το χρόνο, είναι μια έκθεση. Και δεξιά είναι κάτι φωτογραφίες που μου στείλαν κάποιοι συνάδελφοι. Οπότε τι βλέπουμε, τι πρόβλημα έχουμε. Έχουμε παρεμπόδιση εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας. Και φυσικά θέλω να πω ότι σέβομαι τους αγώνες των ανθρώπων, αλλά πρέπει και οι άλλοι άνθρωποι να σέβονται τους δικούς μου αγώνες και οποιοδήποτε άλλο ερευνητή. Όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο μαζί με τον καθηγητή μου, μπαίναμε από τα παράθυρα κρυφά στο εργαστήριο, κλειδωνόμασταν μέσα, κάναμε ησυχία για να μην μας πετάξουν έξω λόγω της κατάληψης, παίζαμε ξύλο καμιά φορά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Όταν σταματάς την εκπαιδευτική διαδικασία, το πανεπιστήμιο γίνεται εξεταστικό κέντρο, η ποιότητα της εκπαίδευσης πέφτει, αλλά όποιος θέλει να μάθει θα πάρει το βιβλιαράκι, θα διαβάσει και θα μάθει. Όταν σταματάς την ερευνητική διαδικασία, σταματάς την παραγωγή της γνώσης αυτής καθεαυτής. Είναι πολύ χειρότερο. Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα, έτσι, που πρέπει να λυθεί. Επομένως, κατά τη δική μου άποψη, η έρευνα οδηγεί στην ανάπτυξη. Η βασική έρευνα οδηγεί στην ανάπτυξη. Η έρευνα στηρίζεται από το πανεπιστήμιο. Και για να λύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να λυθεί όχι με budget κυρίως. Δεν είναι πρόβλημα budget, είναι πρόβλημα εσωτερικό και πρέπει να λυθεί με θέληση και συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ.